κάθριξη 12,5 ετών επέβαλε το εφετείο κακουργημάτων Πάτρας σε 30χρονο πατρινό, κατηγορούμενο για απόπειρα εκβίασης και μια σειρά από άλλες κατηγορίες. Ο άνδρας αρχικά διαπληκτίστηκε με το σπιτονικοκύρι του επειδή δεν του πλήρωνε το ενίκιο και μερικές ώρες μετά ακινητοποίησε τυχαία έναν οδηγό αυτοκινήτου και τον απείλησε ότι εκκρεμούσε συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του και έπρεπε να του δώσει 25.000 ευρώ αν ήθελε να ζήσει. Όλα αυτά έγιναν τον Ιούνιο του 2016 στην Πάτρα με πρωταγωνιστή έναν 30χρονο γνώριμο στην Ελλάς από υποθέσεις εκβίασης, ξυλοδαρμούς, απειλές και παράνομης οπλοκατοχής. Ο 30χρονος διαπληκτήθηκε αρχικά στην παραλία Πατρών με τον 36χρονο σπιτονικοκύρη του όταν εκείνος του ζήτησε να του δώσει το ενίκιο που του χρωστούσε. Η κατάληξη ήταν ο 30χρονος να τον χτυπήσει στο πρόσωπο και βέβαια ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρές κακώσεις. Τότε οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας ξεκίνησαν αναζητήσεις. Τρεις ώρες μετά τον ξυλοδαρμό, ο 30χρονος εντόπισε τυχαία στα φανάρια της Πατρών Κλάους έναν 32χρονο που είχε σταματήσει δίπλα από το γιοταχή του. Ο δράστης κατέβασε το τζάμι και είπε στον οδηγό ότι σε βάρος του εκκρεμούσε συμβόλαιο θανάτου. «Για να μην το εκτελέσω, θα μου δώσεις 25.000 ευρώ. Αν δεν τα έχεις, δώσε μου τώρα τα 12», είπε ο 30χρονος. Έντρομος ο οδηγός ενημέρωσε την αστυνομία και τελικά άνδρες της ομάδας Δίας τον περικύκλωσαν και τον συνέλαβαν. Οδηγήθηκε και πάλι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου όπου κρατείται. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.